να πω κάποιες σκέψεις εισαγωγικές. Είμαι πολύ χαρούμενος που δρομολογούμε σήμερα την νέα φάση μιας ήδη εξαιρετικά επιτυχημένης δράσης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το δεύτερο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Όπως ξέρετε, έχουμε εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και για το Κλίμα με ορίζοντα δεκαετίας. Ο στόχος μας είναι να ανακαινήσουμε 600.000 κατοικίες, δηλαδή σχεδόν το 15% του συνόλου των κτηρίων μας. Πιστεύω ότι το Εξοικονομώ Αυτονομώ είναι μια δράση από την οποία πραγματικά βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Βγαίνουν πρώτα απ' όλα κερδισμένοι οι πολίτες, οι οποίοι θα αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους και θα έχουν στη συνέχεια λιγότερα έξοδα για θέρμανση και ψύξη. Βγαίνουν κερδισμένες οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών, η βιομηχανία των δομικών υλικών, καθώς προστίθεται ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας, το οποίο αυξάνει και την απασχόληση. Όλες αυτές είναι εργασίες εντάσεως εργασίας. Η χώρα εξοικονομεί μεγάλες ποσότητες λιπογόνας ενέργειας, καθώς οι κατοικίες απορροφούν σχεδόν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, και χαίρομαι γιατί είδα ότι το πρόγραμμα καλύπτει κάθε κατηγορία κατοικίας και κάθε είδους παρέμβασης, αντικατάσταση σημάτων θέρμανσης, θωράκιση της μόνωσης, συστήματα φόρτισης αυτοκινήτων. Βλέπω κιόλας ότι διορθώνονται προβλήματα και απλοποιούνται διαδικασίες, και ο σκοπός μας είναι να χρηματοδοτήσουμε την ανακατασκευή 170.000 κατοικιών με συνολικό προϋπολογισμό τα 3 δισεκατομμύρια, και βέβαια θα έχουμε πάντα και την εγκυρότητα της συνεργασίας με το ΤΕΕ. Και νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι το Εξοικονομώ Αυτονομώ θα είναι και ένα από τα πρώτα σχέδια που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απαντά κατεξοχήν σε ανάγκες που θα διαμορφωθούν στη μετά-COVID εποχή, ελάφρυνση των οικοκυριών από ένα πολύ σοβαρό μέρος των δαπανών τους, τόνωση της αγοράς, της οικονομίας συνολικά, αλλά βέβαια και στροφή προς ένα καθαρότερο περιβάλλον με πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Και βέβαια, το πρόγραμμα αυτό στη συνέχεια θα μπορεί να επεκταθεί και σε χιλιάδες κτίρια του Δημοσίου, και όλοι γνωρίζουμε ότι κατεξοχήν τα κτίρια αυτά είναι πολύ παλιά και βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη να αναβαθμιστούν και αυτά ενεργειακά. Καταλαβαίνω ότι στη συνέχεια της παρουσίασής μας θα δώσουμε και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος το οποίο μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό από αυτή τη διαδικασία. Οπότε εγώ σταματώ εδώ και δίνω το λόγο στον Υπουργό για την συνέχιση της παρουσίασης. Πράγματι, Πρόεδρε, το πρόγραμμα Εξοικονομώ, Εξοικονομώ Αυτονομώ, όπως λέγεται από φέτος, είναι ένα πρόγραμμα θετικό για το περιβάλλον, θετικό για τα νοικοκυριά, θετικό για τον κατασκευαστικό κλάδο, θετικό συνολικά για την οικονομία, ιδιαίτερα στην περίοδο της ύφεσης που βρισκόμαστε. Είναι ένα πρόγραμμα που και εγώ είμαι συναισθηματικά, μάλιστα, συνδεδεμένος, με την έννοια ότι όταν ήμουν υπουργός εδώ, αρμόδιος για την ανάπτυξη τότε, μαζί με τον Κωστή Μουσουρούλη, Γενικό Γραμματέα, μπήκαν οι βάσεις για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Μόνο που τώρα έχουμε μια σημαντική αναβάθμιση του προγράμματος. Καλύφθηκαν 130.000 περιπτώσεις σε μια δεκαετία, τώρα θα καλύπτονται 60.000 περιπτώσεις το χρόνο. Το πρόγραμμα το καινούριο είναι μακράν το μεγαλύτερο και το ελκυστικότερο από όλα όσα έχουν τρέξει μέχρι τώρα, και από πλευράς έντασης ενισχύσεων έχουμε ανέβει σημαντικά. Γι' αυτό υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε να το αναβάλουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι κάθε χρόνο θα ακολουθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, άρα η όποια αναβολή θα οδηγούσε στο να τρέξουν δύο προγράμματα μαζί, αλλά και από την άλλη πλευρά, το σημαντικότερο, θα έπρεπε τώρα που είναι η ύφεση να ξεκινήσει να κινείται η αγορά, και είναι κρίμα να έχουμε τα λεφτά αυτά στη διάθεσή μας
και να μην τα αξιοποιούμε. Και χαίρομαι που ουσιαστικά το εξοικονομώ θα είναι το πρώτο από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα τρέξει. Η Αλεξάνδρα στη συνέχεια θα μιλήσει αναλυτικότερα για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Εγώ απλώς θέλω να ευχαριστήσω και τους παριστάμενους σήμερα, τον Γιάννη τον Τζακίρη και τον Δημήτρη Σκάλκο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά την Αλεξάνδρα, το Γεράσιμο το Θωμά που είναι πια στις Βρυξέλλες αλλά είχε εργαστεί για αυτό το πρόγραμμα, και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων τόσο στο Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και εδώ φυσικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που συνετέλεσαν στο να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτά θέλω να πω και νομίζω, αν δεν έχει κανείς αντίρρηση, να δώσουμε το λόγο στην Αλεξάνδρα. Θέλω απλά να παρουσιάσω εντάχει τα βασικά στοιχεία του νέου προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Απλά σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο Υπουργός, θέλω να προσθέσω ότι ακριβώς επειδή η κρίση του κορονοϊού και η δημιουργία αυτής της νέας συνθήκης που έφερε η υγειονομική κρίση έχει αναδείξει τη σημαντικότητα των σπιτιών μας, τα έχει φέρει στο προσκήνιο και αποτελούν πλέον μέρος καθημερινής μας ζωής, γιατί το σπίτι έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε γραφείο ή σε αίθουσα διδασκαλίας για τα παιδιά, για τους μαθητές, σε χώρο ψυχαγωγίας. Άρα είναι η καλύτερη συγκυρία για να βγάλουμε προς τα έξω την στρατηγική του Υπουργείου στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης και όλων αυτών των δράσεων που σκοπεύουμε από εδώ και πέρα να προκυρήσουμε ως Υπουργείο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να θυμίσω τους τρεις στόχους βαδίζοντας προς το 2030. Να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση της χώρας μας κατά 38% σε σχέση με το 2017. Δηλαδή να μειώσουμε ως χώρα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Δεύτερο στόχος, να μειώσουμε κατά 55% τις εκπομπές CO2 σε σχέση με το 2005. Τρίτος στόχος, να πετύχουμε πάνω από 50% διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Το λεγόμενο ελληνικό πράσινο κύμα ανακαίνησης θα περιλαμβάνει εφεξής δράσεις εξοικονόμησης όχι μόνο στα σπίτια, στις κατοικίες, αλλά στα δημόσια κτίρια, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία, καθώς και στα τουριστικά καταλήματα. Αυτός ο πίνακας εδώ δείχνει τον απολογισμό των μέχρι τώρα προγραμμάτων εξοικονόμησης που έχουν βγει. Έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις προκηρύξεις, το 2011, το 2018 και το 2019, με αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπετε. Περίπου 65.000 κατοικίες, όπως βλέπετε, το 2011, 42.000 το 2018, 20.000 το 2019. Κατά μέσο όρο, αυτή την δεκαετία αναβαθμίστηκαν περίπου 12.300 κατοικίες ανά έτος. Ένα νούμερο όμως που απέχει σημαντικά από τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις αν θέλουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει στο ΕΣΕΚ, δηλαδή 60.000 κατοικίες κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή με αυτή τη σειρά. Ξεκινάει από την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά και όπως βλέπετε στις προθεσμίες τις συγκεκριμένες θα ανοίγει η πλατφόρμα σταδιακά και για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε σχέση με τα κίνητρα, αυτή τη φορά έχουμε αυξήσει σημαντικά τα κίνητρα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης, έχουμε ανοίξει δηλαδή τα εισοδηματικά όρια, έχουμε ένα βασικό ποσοστό επιχορήγησης 65%, έχουμε προσαυξήσεις πάνω σε αυτό το ποσοστό προσθέτοντας ένα 10% premium λόγω της πανδημίας που το παίρνουν όλοι και έχουμε και ένα πρόσθετο 10% το λεγόμενο ενεργειακό premium, δηλαδή αυτοί που θα καταφέρουν να ανεβάσουν ενεργειακή κατηγορία στο σπίτι τους. Αυτοί που θα καταφέρουν την κατηγορία, τις τελευταίες κατηγορίες Z και Ι να τις ανεβάσουν στο επίπεδο της ενεργειακής κλάσης Β. Και να προσθέσω επίσης πως υπάρχει και ένα πρόσθετο
10% στις λιγνητικές περιοχές, άρα αθρηστικά το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως το 95%. Θέλω επίσης να προσθέσω πως έχουμε αυξήσει σε αυτό το πρόγραμμα τους μέγιστους επιλέξιμους προϋπολογισμούς. Πριν μπορούσε κανείς να κάνει δαπάνες μέχρι 25.000 ευρώ αναδιαμέρισμα. Τώρα πλέον μπορεί να κάνει μέχρι 50.000 ευρώ ανακατοικία και μπορεί επίσης ανά ένα αφημί να κάνει και παραπάνω από μία αίτηση αν έχει παραπάνω από ένα σπίτια. Στις πολυκατοικίες θέλω να πω πως ο προϋπολογισμός είναι 80.000 ευρώ, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός, προκειμένου να δώσουμε ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών να κατέβουν στο πρόγραμμα. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε διευρύνει σημαντικά τις παρεμβάσεις, πέρα από τις γνωστές σε όλους μας παρεμβάσεις που είναι τα κουφώματα, η μόνωση, η θέρμανση ψύξη ή τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης. Αυτή τη φορά έχουμε προσθέσει παρεμβάσεις smart home, καθώς επίσης και παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονόμησης, δηλαδή φωτοβολταϊκά στη στέγη, μία μπαταρία ή μία υποδομή φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, είναι προφανή για όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα, τα αναφέρατε κι εσείς, στους πολίτες, στην αγορά, στην οικονομία, στη χώρα, στην Ευρώπη, εγώ θα έλεγα στον κόσμο ή και στον πλανήτη μας. Τι αναμένουμε? Αναμένουμε 60.000 κατοικίες να αναβαθμιστούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Ο προϋπολογισμός που έχουμε, τα σχεδόν 900 εκατομμύρια, είναι βέβαιο ότι θα εξαντληθεί εντός ολίγων ωρών, ειδικά σε κάποιες περιφέρειες. Υπολογίζουμε ένα άμεσο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θα ακούσετε και σε λίγο από τους συμμετέχοντες, 900 γιγαβατόρες ετησίως. Με άλλα λόγια, αυτό το νούμερο είναι περίπου το 5% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, και αυτό το ποσοστό θα πρέπει να το επαναλαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Η μη παραγωγή αυτής της ενέργειας οδηγεί σε μία μείωση των εκπομπών κατά 200, όπως βλέπετε, κιλοτόνους CO2. Θα σταματήσω εδώ, γιατί θεωρώ πως είναι προτιμότερο να ακούσουμε από πρώτο χέρι ποια είναι τα ωφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης στα σπίτια μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προσκαλέσει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη τους εξής. Έχουμε προσκαλέσει ένα αντρόγινο από την Κοζάνη που έχει ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ και νομίζω ότι μπορεί να πει το ίδιο ποια ήταν τα ωφέλη που αποκόμισε από την αναβάθμιση που έκανε στο σπίτι. Είναι ο κύριος και η κυρία Γκάτζιαρη. Δίπλα τους είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Κιάνας, για να μας πει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το σπίτι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Παλατζά, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του εδώ στην Αθήνα, σε ένα σπίτι του 1965 στην περιοχή Παπάγου, που έκαιγε 3 τόνους πετρέλαιο και θέρμανση και σήμερα παράγει περισσότερη ενέργεια από τη ΣΑΠΕ που έχει από όση καταναλώνει. Θα δώσει μία ιδέα από το σπίτι του μέλλοντος, και μαζί μας είναι και ο κύριος Κώστας Λάσκος. Είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών της χώρας. Αυτοί δηλαδή που κάνουν τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στα σπίτια μας και τις κατατάσσουν σε κατηγορίες. Ο κύριος Λάσκος θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση τι σημαίνει σε πρακτικούς και με έναν πρακτικό και χειροπιαστό τρόπο η συμμετοχή του πολίτη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, τι κερδίζει δηλαδή σε ενέργεια και πώς μεταφράζεται αυτό το κέρδος σε μειωμένες δαπάνες, δηλαδή σε άμεσο όφελος στην τσέπη μας. Θα έλεγα
Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γκάτζιαρη στην Κοζάνη. Καλησπέρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Είμαστε στην οικία της οικογένειας Γκάτζιαρης, ο Γκάτζιαρη, όπως ανέφερε και η κυρία Σδούκου. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παντελής και η κυρία Ευαγγελία. Να πούμε ότι στο σπίτι που βρισκόμαστε τώρα εντάχθηκε στο εξοικονομό το 2018 και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος έγιναν παρεμβάσεις που είχαν να κάνουν με την αλλαγή των κουφουμάτων αλλά και την τοποθέτηση θερμοπρόσωψης περιμετρικά του κτηρίου. Επίσης, τοποθετήθηκαν συστήματα σκίασης. Από εκεί και πέρα ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε 60% επιδότηση και ένα συνολικό κόστος παρεμβάσεων 10.000 ευρώ. Καλά είναι βέβαια να μην καλλιεργώ, καλύτερα είναι να περάσουμε στους ίδιους τους ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να μας πούν πώς έτσι έχουν δει τα ωφέλη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και νομίζω ότι είναι καλό να τους ακούσουμε. Γεια σας και από μένα. Είμαι κτηνοτρόφος, αλλά τα πιο πολλά τα γνωρίζει και η οικοδέσποινα. Γεια σας. Να πούμε ότι αν θέλετε να πείτε λίγο για το τι ωφέλη είχατε από αυτό το πρόγραμμα και αν όντως είχατε βελτίωση ενεργειακά στο σπίτι αυτό, να πω βέβαια ότι η Κοζάνη που βρισκόμαστε έχει την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχει σαν σύστημα θέρμανσης ή τηλεθέρμανση, οπότε υπάρχει έτσι αλλιώς μια διαφορά στο κόστος θέρμανσης από ό,τι το πετρέλαιο που συνεχίζει να υπάρχει στα σπίτια. Αλλά ακόμα και έτσι η μείωση είναι πολύ σημαντική. Αυτό βέβαια καλύτερα να μας το απαντήσει ναι, ναι. Η πανδημία. Η μείωση της θέρμανσης έχει πέσει στο μισό. Πληρώνουμε 1.000 ευρώ τηλεθέρμανση και φτάσαμε στα 500 το χρόνο. Μετά το ωφέλη μας ήταν 10.000 που μας στήχησε όλη η διαδικασία. Πληρώσαμε μόνο 4.000 εμείς και αυτό με άτομο δάνειο. Χωρίς να βάλουμε μία δραχμή από την τσέπη μας έγιναν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Κιάννα. Σημαντικό είναι αυτό το ότι όλα τα ωφέλη αυτού του προγράμματος όπως εξειδικεύονται στις προσκλήσεις. Ακόμα και το άτομο δάνειο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά έτσι για οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμα και το κομμάτι της υγείας συμμετοχής να το εξασφαλίσουν από μόνοι τους. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο του προγράμματος και έτσι δίνει και τη βιωσιμότητα σε αυτό. Από εκεί και τώρα, νομίζω ότι η περιοχή μας έχει, όπως ανήθελε η κυρία Στούκου, και άλλες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν για το ποσοστό που δίνεται πλέον. Οπότε και αυτό είναι κάτι πολύ εξαιρετικό για την περιοχή μας. Νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς ότι οι άνθρωποι που είναι στο σπίτι σε κοντομάτια. Κάτι που μου έλεγαν πριν ήταν ότι πριν προβούσε αυτή την αντικατάσταση των κουφωμάτων και της προσθήκης της μόνωσης περιμετρικά, ήταν το γεγονός ότι η δουλειά της είναι κτηνοτροφική και πέρα από το που λέει γινόταν το βράδυ, η θερμοκρασία στο σπίτι όταν ερχόντουσαν το βράδυ ήταν 13-14 βαθμούς. Δεν πρέπει κάτω από τους 19 ή 20 όποτε. Όποτε και να πούμε, ένα 19 βαθμούς θα έχουμε. Και τώρα είναι κλειστό. Και πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε και ερωτηθήσεις ότι ξεκινάει η δεύτερη. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τιμή όσο το δυνατόν ενεργειακά να καλύψουμε τις ανάγκες γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο χρόνος θέρμανσης των σπιτιών είναι 9 μήνες τουλάχιστον. Είναι ξεκάθαρο ποιος κρατάει τους λογαριασμούς του σπιτιού, κυρία Γκάτζιαρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ καλά. Όσοι έχουν παλιά τεχνολογία σπίτια να το κάνουν. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς, κύριε και κυρία Γκάτζιαρη και εσάς, κυρία Γκάτζιαρη. Η κυρία το λέει καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό χειμώνα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παλατζά, ο οποίος έχει διαμορφώσει το σπίτι του σε παθητικό. Κτίριο, να μας εξηγήσετε λίγο, κύριε Παλατζά, τι είναι το παθητικό σπίτι και τι gadgets χρησιμοποιείτε
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε και επιτέλους να έχουμε μια κυβέρνηση και μια ηγεσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει βασική προτεραιότητα την εξοικονόμηση, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια πλήρους άγνοιας του θέματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και εγώ σε ένα παλιό σπίτι, ένα σπίτι που όπως το χαρακτηρίζει η Αλεξάνδρα είναι του μέλλοντος, δεν είναι τόσο του μέλλοντος γιατί είναι πια του παρόντος, είναι 5 χρόνια που υπάρχει. Ξεκίνησα με συναδέρφους μηχανικούς να το υλοποιούμε πριν από μία πενταετία. Πιο συγκεκριμένα να πω, το ξεκινήσαμε το εξάμεινο του Βαρουφάκη, δηλαδή να απίστευτο, τη στιγμή που η Ελλάδα έβραζε, εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα σπίτι του μέλλοντος. Με τις ελάχιστες οικονομικές δυνατότητες που είχαμε τότε. Την επομένη των Capital Controls ξεκινούσαμε τις εργασίες και την Παρασκευή δεν ξέραμε αν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους γιατί δεν είχαμε να βγάλουμε λεφτά από τα ATM. Αυτό που έκανα είναι πρακτικά αυτό που κρατάω στο χέρι μου. Δηλαδή έφτιαξα ένα θερμός. Ένα σπίτι χρειάζεται θέρμανση διότι έχει απώλειες. Ένα θερμός κρατάει ζεστό τον καφέ, διότι ακριβώς δεν έχει απώλειες. Άρα, αν ένα σπίτι το μονώσουμε σωστά, και όταν λέμε σωστά εννοούμε πάρα πολλά πράγματα, δεν εννοούμε απλά μόνωση, εννοούμε να κλείσουμε και όλες τις χαραμάδες που έχει, αλλά και να βάλουμε πολύ καλά κουφώματα, τα οποία θα εκμεταλλευτούν και τον ήλιο που μπαίνει μέσα, αλλά δεν θα έχουν και απώλειες ούτε από τις χαραμάδες τους, ούτε από το κακό τους προφίλ, τότε φτιάχνουμε ένα θερμός. Και το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μετά είναι να μπορέσουμε να αερίσουμε σωστά αυτό το θερμός χωρίς να ξαναδημιουργήσουμε απώλειες. Δηλαδή, να μπορέσουμε χωρίς να ανοίγουμε τα παράθυρα, αν είναι δυνατόν, να έχουμε ένα κορυφαίο περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Αν προσέξετε πίσω μου και πάνω, θα δείτε μια περίεργη σωλήνα, η οποία είναι επίτηδες φτιαγμένη, είναι επίτηδες τοποθετημένη για να τη βλέπει ο κόσμος που έρχεται στο σπίτι. Αυτή η σωλήνα είναι ένα τμήμα του μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας που έχει αυτό το σπίτι, ένα σύστημα το οποίο πια επιδοτείται και πολύ σωστά από το νέο εξοικονομώ κατοίκων, ένα σύστημα το οποίο φέρνει φρέσκο αέρα συνεχώς μέσα στο σπίτι όσον χρειάζεται για να ζούμε σε μια κορυφαία ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα βγάζει τον αντίστοιχο χρησιμοποιημένο αέρα έξω από το σπίτι. Για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η διαφορά, έχω εδώ μπροστά μου το φίλτρο του μηχανήματος αυτού, δηλαδή το φίλτρο του φρέσκου αέρα το οποίος έρχεται μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι να χρησιμοποιεί το φίλτρο και αυτό είναι ένα φίλτρο 6 μηνών. Αυτός είναι ο αέρας που αναπνέουμε και που βάζουμε στο σπίτι μας όταν ανοίγουμε τα παράθυρα, δεν λέω να μην τα ανοίγουμε ποτέ, αλλά τουλάχιστον όταν τα ανοίγουμε όταν κάνει κρύο ή κάνει ζέστη. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να τοποθετούμε παράθυρα σωστά, ένας τρόπος διαφορετικός ίσως με ταινίες και με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Πρέπει γενικά να χρησιμοποιήσουμε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα όπως αυτό, το οποίο βλέπετε ότι έχει μια θερμοδιακοπή. Αυτά είναι ελληνικά. Παρεμπιπτόντως να πω ότι η ελληνική βιομηχανία κουφωμάτων, η βιομηχανία αλουμινίου βασικά, είναι μια από τις χειρότερες στον κόσμο. Μια και μιλήσαμε για παθητικά κτίρια, να σας πω ότι τα τρία πρώτα καλύτερα πιστοποιημένα κουφώματα για παθητικά κτίρια στον κόσμο είναι ελληνικά, είναι ελληνικών εταιριών και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άρα υπάρχουν όλα τα εφόδια και η τεχνογνωσία για να καταφέρουμε κατά τέτοιο. Τι καταφέραμε, όπως είπε στην αρχή η Αλεξάνδρα, αυτό που καταφέραμε είναι ένα σπίτι το οποίο ήθελε 3,5 τόνους πετρέλαιο, είχε ένα παλιό τζάκι. Σήμερα θεωρητικά, αν δεν είχε το φωτοβολταϊκό, να χρειάζεται ένα κόστος περίπου γύρω στα 90 ευρώ με ένα απλό κλιματιστικό το οποίο βλέπετε εκεί πίσω πάνω από την βιβλιοθήκη. Αυτό είναι όλο και όλο το σύστημα θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου. Αυτό λοιπόν μας κοστίζει περίπου 90 ευρώ το χειμώνα θέρμανση και περίπου 50 ευρώ το καλοκαίρι ψύξη. Επειδή όμως υπάρχει και το φωτοβολταϊκό στη στέγη, ένα μικρό φωτοβολταϊκό 3,5 κιλοβάτ, καλύπτουμε πλήρως την ενέργεια που χρειαζόμαστε για το σπίτι και μας περισσεύουν μάλιστα και 1500 κιλοβατόρες, τις οποίες σκοπεύουμε με την πρώτη ευκαιρία να μπορούμε να δίνουμε για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο μπορούμε να φορτίζουμε στο σπίτι. Αυτό σημαίνει απλά ότι θα μπορέσουμε να μηδενίσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα τόσο στο κτίριο όσο και στις μετακινήσεις μας, 100%. Το σημαντικό και τι σχέση έχουν όλα αυτά με το
με το εξοικονομώ κατοίκον είναι ότι στα επίπεδα που διαμορφώνεται το νέο εξοικονομώ μιας χρηματοδότησης επιλέξιμου προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, όλες οι εργασίες που γίνανε σε αυτό το κτίριο, το οποίο είναι ένα κτίριο 120 ωφέλιμων τετραγωνικών επιφάνειας, θα μπορούσαν να καλυφθούν 100%. Δηλαδή, το κόστος που είχαμε εδώ στην κατασκευή που κάναμε ήταν 45-46.000, συμπεριλαμβανομένου και του φωτοβολταϊκού, και 5 χρόνια μετά, σήμερα, έχει αποσβεστεί πλήρως αυτό το, αυτή η δαπάνη. Είναι λοιπόν ένα κτίριο σύγχρονο, πια, του ξαναδώσαμε ζωή, άλλα 50 χρόνια κατά τη γνώμη μου, και από εκεί και πέρα είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Έχουν περάσει 2.000 άνθρωποι από εδώ και το έχουν δει, κυρίως φοιτητές, και προσπαθούμε αυτήν την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε μέσα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου να την διαδίδουμε και σε όποιον άλλον συνάδελφο μηχανικό έχει το ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει, να το μάθει. Έχουμε πολλά τέτοια σπίτια, έχουμε και στην Κοζάνη τέτοια σπίτια, παρεμπιπτόντως πιθανόν οι φίλοι μας εκεί να το ξέρουν. Έχουμε σε όλη την Ελλάδα και ευελπιστούμε να έχουμε πολύ περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό που τονίζετε, ότι δεν είναι αυτό που περιγράφετε, δεν είναι φουτουριστικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν σήμερα, πλήρως επιδοτούμενα πια, με σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι και του τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και της τεχνογνωσίας σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών που μπαίνει σε τέτοιου είδους έργα είναι ελληνικό, δεν είναι εισαγόμενο. Έχουμε ακόμα και μέχρι και το λογισμικό, μέχρι και τα πάντα που χρησιμοποιούμε είναι πλήρως εξελληνισμένα. Καθίσαμε και δεν το κρύβω, το παθητικό κτίριο ξεκίνησε από τη Γερμανία. Από εκεί έχει ξεκινήσει. Είμαστε από τους πρώτους που το εφαρμόσανε κάτω από τις Άλπεις και σήμερα πια είμαστε περήφανοι διότι μπορούμε και το φτάνουμε μέχρι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μέχρι και αλλού έχουμε κάνει εφαρμογές του προτύπου με απόλυτη επιτυχία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Λάσκο, που είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Καλησπέρα και από μένα, κύριε πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι έχουμε και στην Ελλάδα κανονισμό. Δεν στηριζόμαστε στο Passive House. Υπάρχει εθνικός κανονισμός από το τεχνικό επιμελητήριο που έχετε να τα καλύψει όλα αυτά όσον αφορά και τη μελέτη των νέων, όσον αφορά και την επιθεώρηση που είναι το αντικείμενο του δικού μας συλλόγου. Θα κρατήσω λιγάκι κάτι που υπόθηκε από την Κοζάνη, γιατί το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης δεν είναι μόνο εξοικονόμηση χρήματος, είναι αύξηση κατακόρυφη της ποιότητας ζωής του πολίτη. Σε πολλές περιπτώσεις, πάρα πολύ απλά, αυτό που κάνουν οι πολίτες είναι να μην ανάβουν τη θέρμανση γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος. Άρα όλο το κομμάτι της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται μέσω της αναβάθμισης και ειδικά μέσω του εξοικονόμησης κατοίκων, που είναι ένα πρόγραμμα καθαρά win-win και για το κράτος και για τους πολίτες που εμπλέκονται, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Θα σας δείξω λιγάκι ένα μικρό παράδειγμα από μια πραγματική υλοποιημένη επέμβαση του εξοικονόμηση κατοίκων του προηγούμενου του 18, είχαμε και πιο παλιά το 11 βέβαια, το 12, ένα διαμέρισμα στα βορειοανατολικά προάστια της Αττικής, κατασκευής του 1978, 90 τετραγωνικών μέτρων, μια κατοικία μιας τετραμελούς οικογένειας. Όπως βλέπετε, είναι μια κλασική κατασκευή εκείνης της χρονολογίας. Βλέπουμε κουφώματα χωνευτά, είναι αυτά που μπαίνουν μέσα στους τοίχους, με μονά τζάμια, πολύ άσχημης ποιότητας γενικότερα. Βλέπετε στη φωτογραφία το Λέβιτα, ο οποίος υπήρχε και χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση όλης της πολυκατοικίας. Και βλέπετε και ένα κλιματιστικό, το οποίο είναι παραπάνω από 25 ετίας, έχει ψιλοσαπίσει, έχει λιώσει, είναι σε κατάσταση στην οποία έχει πάρα πολύ χαμηλή αποδοτικότητα, πραγματικά δεν δούλευε καν. Αυτό που κάναμε σαν επιθεωρητές ήταν να πάμε να το επιθεωρήσουμε και να βγάλουμε το πρώτο πιστοποιητικό, γιατί το πρόγραμμα στηρίζεται πάρα πολύ στους επιθεωρητές. Και στηρίζεται στους επιθεωρητές σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, στο οποίο πηγαίνει και κάνει, πραγματοποιεί την αυτοψία, ελέγχει το ακίνητο, συζητάει με τον ωφελούμενο, δεν επιβάλλει τι θα γίνει και τι επεμβάσεις είναι αυτές που πρέπει να γίνουν στο ακίνητο, του προτείνει όμως και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του συντάσσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που βλέπουμε είναι το πρώτο πιστοποιητικό που εκδόθηκε για το συγκεκριμένο ακίνητο. Ήταν πριν γίνουν οι εργασίες, ήταν πριν γίνει καν η αίτηση, είναι απαραίτητο χαρτί για να μπορέσει να προχωρήσει μια αίτηση.
Βλέπουμε ότι η ενεργειακή κατάταξη του συγκεκριμένου ακινήτου ήταν στη χειρότερη ενεργειακή κλάση, στην κλάση ΙΤΑ. Σαν τάξη μεγέθους, για να έχετε λίγο στο μυαλό σας, το συγκεκριμένο ακίνητο καταναλώνει 3 φορές και κάτι την ενέργεια που θα κατανάλωνε αν ήταν κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές του κανονισμού που ισχύει από το 2017 και 6 φορές περισσότερο από τη κατανάλωση που θα έχει ένα κτίριο που θα είναι κατασκευασμένο, το ίδιο κτίριο με προδιαγραφές όμως καινούργιες που θα μπουν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου του επόμενου χρόνου. Οι εκπομπές του ήταν γύρω στα 125 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο ισοδυναμούσε περίπου με 11 τόνους το χρόνο και θεωρώντας, όπως λέει και η Εθνική Νομοθεσία, μια 18-ωρη λειτουργία θέρμανσης με 50% ψήξη των χώρων, αυτό το ακίνητο περίπου θα δαπανούσε 3.000 ευρώ το χρόνο για να θερμαίνεται και να λειτουργεί σωστά. Στην πράξη, άμα παίρναμε τους λογαριασμούς, θα βλέπαμε ότι ήταν οι μικρότερες καταναλώσεις, γιατί πάρα πολύ απλά είναι αυτό που είπα πριν. Οι άνθρωποι πάρα πολύ απλά δεν τα ανάβουν να είναι full ζεσταμένοι όπως θα έπρεπε να ήταν. Αυτό το ακίνητο, αυτό που προτάθηκε και υλοποιήθηκε, ήταν να τοποθετηθεί μια θερμομόνωση, ένα σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσωψης πάχου 7 εκατοστών, περίπου 70 τετραγωνικά μέτρα με ένα κόστος 3.800 ευρώ. Αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα, όπως θα δούμε και στις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν, με ένα κόστος 9.800 ευρώ και μπήκε ένα λεβιτάκι αερίου, το οποίο ήταν για θέρμανση, για να θερμαίνει τους χώρους, αλλά να βοηθάει και τον ηλιακό συλλέκτη που υπήρχε ήδη, ήταν το μόνο αξιόλογο εντός εισαγωγικών αξιόλογη εγκατάσταση μηχάνημα που υπήρχε από άποψη ενεργειακής απόδοσης στο ακίνητο και προφανώς κρατήθηκε, δεν αντικαταστάθηκε. Και βέβαια μπήκανε και κλιματιστικά με ένα κόστος περίπου στις 2.400 ευρώ, ένα συνολικό κόστος 17.800 ευρώ, αυτά που στοιχήσανε. Εδώ βλέπετε την εικόνα του πριν και το μετά. Μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό ακίνητο. Αν προσέξετε, έχουν κοντίνει ελαφρώς τα κουφώματα, αντικαταστάθηκαν τα χωνευτά με επάλληλα κουφώματα, πολύ πιο ενεργειακά σωστά, γιατί δεν θα δούλευε και η εξωτερική θερμοπρόσωψη διαφορετικά. Έγινε τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσωψης, το αγκάλιασε σε όλα τα σημεία. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα στη φωτογραφία εδώ πέρα. Αν προσέξετε λιγάκι τα πάχη στις μαρμαροποδιές, αντικαταστάθηκαν μαρμαροποδιές, ντύθηκαν λαμπάδες. Τις λεπτομέρειες τις αναφέρω γιατί πάρα πολύ απλά το πρόγραμμα πλήρωνε όλες αυτές τις μικρολεπτομέρειες και είναι πολύ σημαντικό γιατί πλήρωνε και εξακολουθεί να πληρώνει μια σωστή λύση. Δεν φτάνει σε κάποιο σημείο και σου λέει στη συνέχεια βάλτε από την τσέπη σου. Σε καλύπτει σε όλη την κατασκευή για να μπορέσει να πάρεις μια ορθή κατασκευασμένη, μια ορθή κατασκευή για να μην έχεις προβλήματα. Εδώ βλέπουμε το λεβιτάκι, το οποίο αντικατέστησε εκείνο τον παλιό λέβητα, το οποίο λεβιτάκι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε ακόμα φυσικό αέριο στην περιοχή, ήταν ένα μπι, αλλά επειδή δεν προλαβαίναμε και έπρεπε να κλείσει ο φάκελος, συνδέθηκε με υγραέριο, αλλά λήφθηκαν όλες οι πρόνοια για να μπορέσει σε δεύτερη φάση, όπως και έχει συνδεθεί πλέον με το δίκτυο του φυσικού αερίου, το οποίο συνδέθηκε και με τον ηλιακό συλλέκτη, όπως είπα πριν, για να τον βοηθάει. Εδώ δείχνω 2 φωτογραφίες εσκεμμένα για να καταλάβετε λιγάκι και τη σημασία των ενεργειακών επιθεωρητών στη δεύτερη φάση. Στην πρώτη φάση, όπως είπα, είναι για να κάνουν την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Στη δεύτερη φάση, ενεργειακοί επιθεωρητές καλούνται να κάνουν έλεγχο και να πιστοποιήσουν ότι μπήκαν αυτά τα υλικά που έπρεπε να μπουν και να ταυτοποιήσουν τις αντίστοιχες ποσότητες. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε μια φωτογραφία που φαίνεται ο διαφορετικός χρωματισμός στην ιάλωση, άρα η επιβεβαίωση ότι έχει τοποθετηθεί μια επίστρωση χαμηλής ακουμπής όπως είχε στα χαρτιά πιστοποιηθεί. Το διαπιστώσαμε και με τα ίδια μας τα μάτια, ενώ αντίστοιχα στη δεξιά κάτω φωτογραφία βλέπουμε την αντίστοιχη τάπα που υπήρχε στον αποστάτη για να μπορέσει να μπει αέριο, όπως φαινόταν στα χαρτιά ότι θα υπήρχε αέριο μέσα και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εξακριβωθεί η πραγματική ύπαρξή του ή όχι. Σε ένα συνολικό κόστος λοιπόν 17.800 ευρώ, το ακίνητο από την κατηγορία ΙΤΑ ανέβηκε στην κατηγορία Γ, ανέβηκε 4 ολόκληρες ενεργειακές κλάσεις. Στο συγκεκριμένο ακίνητο υπήρχε επιχορήγηση 45%, το έχουμε κόκκινο γιατί στο νέο πρόγραμμα ο ίδιος ωφελούμενος, αν έκανε αίτηση, θα έπαιρνε επιχορήγηση 60%. Η συμμετοχή του ωφελούμενου για το πρόγραμμα με το 45% ήταν στα 9.800 περίπου ευρώ
και το κόστος πλέον λειτουργίας του συγκεκριμένου ακινήτου για να θερμανθεί, να ψυχθεί και να παράγει το ζεστό νερό χρήσης του διαμορφώθηκε στα 1.270 ευρώ περίπου το χρόνο, δηλαδή μειωμένο κατά 1.700 ευρώ ή παραπάνω από 55%. Είναι τεράστια η μείωση των λειτουργικών εξόδων στην πραγματικότητα, στην πράξη με την ενεργειακή αναβάθμιση. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, όπως και όλα τα ακίνητα, είχαν δικαίωμα να πάρουν εξαετή άτοκο δάνειο που εντασσόταν μέσα στο εξοικονόμηση κατοίκων. Η απόσβεση πετυχαινόταν σε 5,5 χρόνια, δηλαδή στην πραγματικότητα ο πολίτης, ο ωφελούμενος, πλήρωνε από την εξοικονόμηση ενέργεια στη δόση του δανείου, χωρίς να βάζει καν από την τσέπη του χρήματα. Είναι σαν να πλήρωνε τα χρήματα για τους λογαριασμούς του στην πραγματικότητα, για τα πρώτα 5,5 χρόνια, και στη συνέχεια μισό χρόνο, μέχρι να λήξει και το δάνειο, έβγαινε και κερδισμένος. Σύν όλα τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία ακολουθούσαν. Για το κράτος, για τη χώρα, για τον πλανήτη, είχαμε μια μείωση της τάξης του 59% όσον αφορά την πρωτογενή ενέργεια και μια μείωση στους ρήπους διοξιδίου του άνθρακα κατά 62% για το συγκεκριμένο. Και μια πολύ γρήγορη δεύτερη περίπτωση αντίστοιχη, δεν θα είναι τόσο αναλυτική μόνο αυτή η διαφάνεια, ένα αντίστοιχο διαμέρισμα κατασκευής του 78, αρκετά πιο μεγάλο, πάλι στη βορειοανατολική Αττική, με εργασίες θερμομόνωσης δώματος, αντικατάσταση οικοφωμάτων, και εδώ τοποθέτηθηκε ένας ηλιακός συλλέκτης, ο οποίος δεν υπήρχε. Αναβαθμίστηκε από τη χειρότερη κατηγορία την ΙΤΑ στην κατηγορία Ε. Πέτυχε μια μείωση του λειτουργικού του κόστους κατά 50% περίπου, με μια αντίστοιχη μείωση κατά 42% για την πρωτογενή ενέργεια και μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, και αυτό περίπου γύρω στο 50%. Πάρα πολύ σημαντική βοήθεια, η οποία επιτεύχθηκε, εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε στη συγκεκριμένη λύση. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή σας, η Κοζάνη, εσάς κύριε Λάσκο και εσάς κύριε Παλατζά. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το πρόγραμμα εξοικονομώ είναι το ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όπως το έχουμε σχεδιάσει τώρα σε αυτή τη φάση με τον Κωστή και τον Γιάννη τον Τζακίρη θα κάνει θράψη. Πιστεύω θα είναι μία από τις μεγαλύτερες κυβερνητικές επιτυχίες. Εμείς εδώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης ξέρει καλά Κωστής ότι ό,τι περισσότερο μπορούσαμε να βάλουμε στο πρόγραμμα το βάλαμε, δηλαδή αυξάμε τον προϋπολογισμό του στο μέγιστο βαθμό που μπορούσαμε να το πάμε. Η Ανδρυσιακή Τράπεζα το χειρίζεται και αυτή τη φορά πιστεύω το κάνει και ακόμα πιο καλά. Λύνουμε διάφορα εργατικά, αλλά θα γίνουν αυτά, είναι on track. Και η προβολή του προγράμματος από τα μέσα, αν γίνει σωστά από όλους εμάς, δηλαδή όχι μόνο από τους υπουργούς αλλά και από τους βουλευτές, θα δώσει πάρα πολλούς πόντους στην κυβέρνηση, γιατί είναι καλό πράγμα. Δηλαδή δίνει την ευκαιρία να κάνουν οι άνθρωποι τη ζωή τους καλύτερη. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα που δίνουμε λεφτά. Έχουμε και άλλα πράγματα που δίνουμε λεφτά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει τη ζωή των ανθρώπων να γίνει καλύτερη. Και αν το προβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε φροντίσει με τον Κωστή αυτή τη φορά να το κάνουμε και σπαστά στις περιφέρειες για να μην κολλήσει το σύστημα και ταλαιπωρηθούν. Έχουμε κάνει διάφορες προβλέψεις για να είναι πιο φιλικό στο χρήστη, εν πάση περιπτώσει, γιατί λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής και τώρα θα φορτώσει, δεν μπορεί να μην φορτώσει. Αλλά πάση περιπτώσει το έχουμε χειριστεί με βάση την εμπειρία του προηγούμενου για να ρολάρει, ας το πούμε έτσι λέω, καλύτερα. Και νομίζω ότι θα είναι κάτι που πρέπει να βάλουμε στο δημόσιο λόγο όλων των βουλευτών να το λένε από την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να ακούγεται ότι το έχουμε κάνει. Είναι το μεγαλύτερο ever, έτσι. Είναι το μεγάλο που γίνει ποτέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Άδωνη. Εγώ να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την συμμετοχή σας, να συγχαρώ τα συναρμόδια Υπουργεία, τους Υπουργούς, τον Υπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς για το πρόγραμμα. Είναι το μεγαλύτερο και το ελκυστικότερο πρόγραμμα εξοικονομώ που έχει δρομολογηθεί ποτέ από την ελληνική πολιτεία. Κρατώ αυτό το οποίο είπατε, ότι δεν αφορά μόνο την στήριξη που δίνουμε στον οικογενειακό προϋπολογισμό μειώνοντας το κόστος της θέρμανσης και της ψύξης, αλλά βελτιώνουμε και την ποιότητα ζωής, διότι η πραγματικότητα είναι ότι σε σπίτια τα οποία δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά, πολλές φορές συμπολίτες μας δεν έχουν ικανοποιητικές θερμοκρασίες, γιατί πολύ απλά δεν αντέχουν την οικονομική επιβάρυνση του να ζεσταίνουν πρωτίστως τα σπίτια τους τον χειμώνα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, καθώς είναι εντάσσεως εργασίας, θα προωθήσει την ελληνική καιροτομία, την ελληνική εξωστρέφεια.
και πιστεύω ότι οι λύσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα σε όλο το φάσμα της εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι και εξαγώγημες, όπως μας είπατε. Θα μπορέσουμε δηλαδή να αποκτήσουμε μία εμπειρία και με τεχνογνωσία ως χώρα στα ζητήματα της εξοικονόμησης ενέργειας και βέβαια όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν με τους πολύ φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει ως χώρα. Αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμφωνήσουμε επί της αρχής στον ενιαίο ευρωπαϊκό στόχο για μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030. Και προφανώς κάθε χώρα ξεκινάει από διαφορετικό σημείο αφετηρίας, αλλά πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε στο ποσοστό που μας αναλογεί με λύσεις οι οποίες, το τονίζω, όχι απλά δεν έχουν κόστος για τον πολίτη, αλλά τελικά είναι ωφέλιμες, δίνουν στήριξη σε νέους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και στην ουσία μας πηγαίνουν από το παρελθόν και το παρόν το οποίο γνωρίζαμε, στο μέλλον που όπως μας είπατε είναι ήδη εδώ πέρα. Η πραγματικότητα όπου το κάθε σπίτι θα είναι μία αποκεντρωμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας που δεν θα στηρίζεται σε ένα εργοστάσιο το οποίο θα καίει λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, θα μεταφέρεται η ενέργεια με μεγάλες απώλειες μέσα από ένα βαρύ δίκτυο για να φτάσει τελικά στο νοικοκυριό. Αλλά το κάθε σπίτι θα μπορεί από τη μία να καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια και από την άλλη να παράγει ενέργεια και ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του συστήματος να πουλάει ενέργεια πίσω στο σύστημα. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα που αφορά το απομακρυσμένο μέλλον. Είναι μια πραγματικότητα που είναι ήδη εδώ. Και στην ουσία είναι ο τομέας εκείνος στον οποίο συναντιέται η εξοικονόμηση της ενέργειας με τις έξυπνες τεχνολογίες, με τα έξυπνα ψηφιακά σπίτια, τα οποία και θα πρέπει, και όπως και κάνουμε, θα πρέπει να στηρίξουμε και να προωθήσουμε με όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικό και επιθετικό τρόπο. Θέλω να συγκρατήσω αυτό το οποίο είπαν και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, επειδή θα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το πρόγραμμα, δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι σημαντικό να λύσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Έχουμε όμως εμπειρία να τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε όλοι το πρόγραμμα αυτό και ως ένα εξαιρετικά πετυχημένο παράδειγμα μιας δράσης η οποία θα χρηματοδοτηθεί τελικά και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς ακριβώς τέτοιες δράσεις θέλουμε να στηρίζουμε, να χρηματοδοτούμε, δράσεις οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τους στόχους μας για μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Δράσεις οι οποίες ταυτόχρονα όμως στηρίζουν το εισόδημα, στηρίζουν την εργασία και ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο παράδειγμα που να συνδυάζει όλη την επίτευξη όλων αυτών των στόχων από το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτόνομο. Οπότε και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην Κοζάνη. Να σας πούμε ότι είχαμε την ευκαιρία, μιας και σας έχουμε από την Κοζάνη, να παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πρόγραμμά μας για τη δίκαιη μετάβαση, για το πώς η περιοχή της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταμορφωθεί στην κυριολεξία από μια περιοχή που ήταν σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από την παραγωγή ρηπογόνας ενέργειας σε μια περιοχή στην οποία θα αναπτύσσονται πια τελείως διαφορετικές δράσεις, πράσινης ενέργειας, έντασης τεχνολογίας, αγροδιατροφικού τομέα, εναλλακτικού τουρισμού. Ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο το οποίο θα απορροφήσει στο σύνολό του για τη Δυτική Μακεδονία και για την περιοχή της Μεγαλόπολης παραπάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο τελικά θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στη Μεγαλόπολη από αυτές που θα χαθούν από τα εργοστάσια και τα ορυχεία λιγνίτη τα οποία θα κλείσουν. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία και τώρα η δουλειά μας είναι να τρέξουμε το πρόγραμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται και με όσο δυνατόν λιγότερες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Και καλές γιορτές σε όλες και σε όλους αυτούς που θα σας ξαναδούμε τουλάχιστον.